Για τη δικιά μου έτσι ζωή, αυτό που έχει κάποιο ενδιαφέρον είναι ότι έπεσα πολλές φορές και κατάφερα να ξανασηκωθώ. Η αποτυχία είναι από τα πράγματα που μας κάνουν ανθρώπους, μας μαθαίνουν ότι δεν είναι μόνο οι ικανότητές μας, αλλά και η καλή τύχη που παίζει ρόλο στη ζωή μας. Είναι ο Στέφανος Τραχανάς, ένας σπουδαίος δάσκαλος, ένας καθηγητής εμπνευσμένος, ένας ταλαντούχος συγγραφέας, ένας άνθρωπος με όραμα και προσφορά, στον οποίο τα ελληνικά γράμματα αλλά και το ελληνικό δημόσιο χρωστάνε πολλά. Νομίζω πως ήταν μια πολύ καλή στιγμή για όλους μας αυτή η βράβευση του Στέφανου του Τραχανά. Το έδειξε εξάλλου και το ακροατήριο που παρευρέθηκε κατά αυτή τη συγκλονιστική ομιλία που έκανε. Η αντιφώνησή του ήταν πραγματικά κάτι που σπάνια έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από τέτοιου από ομιλητές αυτού του διαμετρήματος. Στο Στέφανο Τραχανά, ο Δήμος Ηρακλείου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία προσφορά του στον τόπο, απένιμε το βραβείο ηθικής τάξης. Πιστεύω ότι όπως και άλλες απονομές που κάναμε του βραβείου ηθικής τάξης, έτσι και η παρούσα δικαιώνει απολύτως την επιμονή μας να βραβεύονται οι προσωπικότητες οι οποίες διακρίνουν από τους υπόλοιπους και μπορεί να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για εμάς τους υπόλοιπους. Ο Βασίλης Λαμπρινός δεν παρέλειψε στην ομιλία του να αναφερθεί στην υπόθεση της υπερκοστολόγησης των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, στην οποία ο κύριος Τραχανάς, ως βασικός μάρτυρας υπεράσπισης των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, μπλέχτηκε σε έναν απίθανο δικαστικό κικαιώνα. Ένας ρόλος που δεν προβλεπόταν σε κανένα σενάριο σκανδάλου έως τότε, βρέθηκε στο στόχαστρο μιας βιομηχανίας εκφοβιστικών μηνύσεων και αγωγών για δυσφήμιση εκ μέρους των εμπλεκομένων και σε μια από αυτές για την τιμή να τον υπερασπιστεί μαζί με τον αξέχαστο Δημήτρη Ξεριτάκη, ο σημερινός δήμαρχος της πόλης μας. Και βέβαια εντελώς δωρεάν, ώστε να έχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για μένα σήμερα να παραλαμβάνω την ανώτερη τιμητική διάκριση της πόλης μας από τον ίδιο άνθρωπο που αθώωσε τότε εκείνον τον μη προβλεπόμενο χωρικό. Έχοντας να τον πείσει και δύσκολο καθήκον, να τον πείσει εκτός των άλλων και να μην κάνει αυτό που σκόπευε. Τι σκόπευε? Να ομολογήσει ένοχος για υπεράσπιση του ορφανού, του δημοσίου συμφέροντος δηλαδή. Αυτή ήταν η τακτική με εμένα, αλλά με άφησε. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του έργου και της σταδιοδρομίας του τιμόμενου, ο Βασίλης Χαρμανδάρης, διευθυντής του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Αστεροσκοπίου Σκίνακα, ξεσήκωσε το ακροατήριο προκαλώντας συγκίνηση. Ίσως ένα που του έχει μείνει από το 1983 μέχρι και σήμερα είναι ότι ο Στέφανος εξακολουθεί να λειτουργεί με ώρα βοστόνης. Είναι πολύ σοφά ο Δήμαρχος, έκανε την τελετή απογευματινές ώρες, γιατί αν τις έκανε πρωινές ώρες, είναι αμφίβολο αν ο κύριος Τραχανάς θα ήταν μαζί μας σήμερα. Ο ίδιος ο κύριος Τραχανάς, μέσα από τη διήγηση 5 ιστοριών που αφορούσαν στην πορεία της ζωής και της καριέρας του, από το Καβούσι Λασιθίου ως την Αμερική και ύστερα ξανά στην Κρήτη, το Πανεπιστήμιο, τις πανεπιστημιακές εκδόσεις και το Μάθεσης, με όλες τις σημαντικές ενδιάμεσες στάσεις, έφτασε σε ένα δίδαγμα σημαντικό για το χτες, το σήμερα και το αύριο της χώρας και των πολιτών. Ποιο είναι λοιπόν το δίδαγμα από τις 5 ιστορίες που σας διηγήθηκα? Νομίζω ότι μπορώ να το συνοψίσω σε μία μόνο εικόνα. Αυτή η χώρα είναι λίγο καλύτερη από ό,τι νομίζουμε, ας την εμπιστευτούμε.